Ζητάτε λοιπόν ισχυρή εντολή, όπως έχετε πει χαρακτηριστικά, για να μπορέσω να διαπραγματευτώ μείωση των στόχων για το πλεώνασμα. Αυτό είναι κομβικό, είναι σημαντικό, γιατί με πλεώνασμα 3,5% πολλά από αυτά που έχετε αναλύσει από το πρόγραμμά σας δεν θα μπορέσετε να τα καταφέρετε, κατά ψέματα. Και γι' αυτό και το λέω ανοιχτά, ότι πρέπει να μειώσουμε τους στόχους για το πλεώνασμα. Οι στόχοι μπήκαν σε άλλη εποχή. Και μπήκαν σε μια εποχή όπου η Ελλάδα δεν είχε μεγάλη αξιοπιστία. Αυτή την αξιοπιστία καλούμαστε να αποκαταστήσουμε. Ήδη οι αγορές μας εμπιστεύονται. Βλέπετε τη μείωση του κόστους για το δεκαετές ομόλογο. Είναι εξαιρετικά θετικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα μπορούμε να δανειστούμε με μεγαλύτερη άνεση και το χρέος μας θα αποπληρωθεί από την ανάπτυξη και όχι από την υπερφορολόγηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν πια οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Έχω ήδη κάνει τέτοιες συνομιλίες και πιστεύω ότι θα μπορέσω να τους πείσω ότι πρέπει να μειώσουμε τους στόχους του πλεονάσματος, ώστε να πάμε σε ακόμα πιο γενναίες μειώσεις φόρων. Διότι λέω ότι ό,τι κερδίσουμε από το πλεώνασμα, κατά 80% πρέπει να πάει σε μειώσεις φόρων και κατά 20% σε στοχευμένες παροχές. Με πρώτη το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σας έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί είπατε ότι έχετε συνομιλήσει. Ναι, βεβαίως. Δεν θα το έλεγα έτσι. Το ποσοστό από το 3,5 στο 2,5 στο 2 που θέλετε. Βεβαίως, δεν θα το έλεγα έτσι. Τριπλό μήνυμα για να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στέλνει η Βρυξέλλες στη νέα κυβέρνηση για το πλεώνασμα, τις φοροελαφρύνσεις αλλά και τις δεσμεύσεις μας. Το πρωτογενές πλεώνασμα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας, δηλώνει από το Eurogroup ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, αφήνοντας όμως ανοιχτό παράθυρο για μειώσεις στη φορολογία. Τριπλό μήνυμα από το Eurogroup στη νέα κυβέρνηση. Πιάστε το πρωτογενές πλεώνασμα. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε φοροελαφρύνσεις. Μείνετε στις δεσμεύσεις σας. Commitments are commitments. And if we break those, credibility is the first thing to fall apart. We are concerned about some of the decisions taken the last 2 months, which were also adopted in the parliament by all major parties. Καμπανάκι από τον Klaus Regling για το πρωτογενές πλεώνασμα. On the 3.5% primary surplus, this is a cornerstone of the program, was a cornerstone of the program from the beginning. It is a precondition for additional debt relief measures. Το υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο για τους κληρούς της Ευρώπης. Η Αθήνα πιάνει μέχρι σήμερα το στόχο, κόβοντας δημόσιες επενδύσεις, καθυστερώντας πληρωμές και υπερφορολογώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό διαπιστώνουν οι Ευρωπαίοι, βλέποντας να ψαλιδίζονται από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων της τελευταίας δεκαετίας πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. I'm sure there will be new tax reform measures, but we have to go and listen to the government on that. Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ, κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε στην συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και γενικά στην αλλαγή σκυτάλη στην ελληνική κυβέρνηση. Να δούμε τι είπε. Wir werden natürlich jetzt schauen, was der griechische Ministerpräsident macht, was für Anträge stellt. Aber ich habe mit ihm ja telefoniert und hat mir vor allen Dingen versprochen, dass jetzt zügig eine Reformagenda umsetzen wird, die auch Wirtschaftswachstum kreiert. Und das werden wir uns anschauen. Aber die Finanzminister haben erstmal gesagt, dass sie keine Veranlassung für Veränderungen der Rahmenbedingungen sehen. Dem schließe ich mich an. Στα όσα είπε η κυρία Μέρκελ, πριν από λίγα λεπτά είχαμε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Χρήσανθε, τι απαντάμε λοιπόν? Και οι κυβερνητικές πηγές αυτό που λένε είναι ότι εμείς δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέει η κυρία Μέρκελ. Θέλουμε να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, θέλουμε να ξαναφέρουμε επενδύσεις και να έχουμε αξιοπιστία ως χώρα και στη συνέχεια θα διεκδικήσουμε τα μειωμένα υπερπλεονάσματα.